ο Νέσος, για να το πούμε, δηλαδή πήγαινε την κιθάρα στο Ζουγανέλη και έπεσε. με την κιθάρα έσπασε, άνοιξε η κιθάρα κτλ. Μαζί μας ο ένας και μοναδικός, τα λόγια είναι περιτά, Γιάννη Ζουγανέλη. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου πολύ. Καλώς ήρθες. Έλα. Τον είδες να πέφτει. Τον είδες να πέφτει. Ο Νέος είναι χαρά Θεού. Ο Νέος είναι χαρά Θεού. Και ανθρώπου επίσης. Δεν άνοιξε η κιθάρα. Έχω έρθει με τα όπλα. Τι ωραία θήκη είναι αυτή. Είναι η θήκη, τίποτα, εντάξει. Είναι η πρώτη. Η πρώτη, λέω, την έχεις χρόνια. Όχι, δυστυχώς. Όχι, όχι, όχι. Αλλάζει η λογική, αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν τα όργανα. Και εντάξει, η τεχνολογία. Πολύ ρομαντικό πάντως έτσι που μπήκες μέσα. Ναι, όχι, γιατί το θεωρώ όπλο αυτό. Δηλαδή, θεωρώ όπλο ότι κανείς για να μπορεί να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Όχι μόνο δηλαδή από τους καλλιτέχνες, τα όπλα των ανθρώπων που πρέπει να τα πάρουμε και στα χέρια κάποια στιγμή. Εσένα, Γιάννη, το μεγαλύτερο όπλο ποιο είναι? Είναι το χιούμορ σου, ναι. Το οποίο τσακίζει κόκαλα, ή είναι η μουσική σου? Καταρχήν να πω κάτι. Πάνω απ' όλα, σαν άνθρωπος, η ιδιότητα που με απασχολεί, ειδικά αυτή την εποχή, είναι η ιδιότητα του πολίτη. Mm-hmm. Οπότε το μεγαλύτερο μου όπλο τώρα θεωρώ ότι είναι η παρατήρηση. Mm-hmm. Παρατηρώ το. Παρατηρώ χωρίς να παρακολουθώ. Παρατηρώ για να μπορώ να εκφράσω αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Και απαντάω με αυτές τις δύο τέχνες, που στην προσωπικότητά μου η μία υπονομεύει την άλλη, δυστυχώς. Δηλαδή. Διότι επειδή ο κόσμος έχει μια εικόνα, είναι ένα, και για εσάς ακόμα, είναι ένα τρομερό παραχαρακτηρικό. Έχει παραχαρακτική λογική. Σωστό αυτό που λες. Ναι, δηλαδή ο κόσμος ή το. Πήγαν από σύστημα, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύστημα στην Ελλάδα σε κανένα επίπεδο. Η εικόνα, ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Ή να το πούμε λίγο πιο αληθινά, γιατί να φύγουμε από την πραγματικότητα. Ναι. Αν θα λέγαμε το σύστημα, την ολόκληρη ιστορία, παίρνει από σένα αυτό που τον βολεύει ή αυτό που αντιλαμβάνεται. Μάλιστα. Οπότε ο κόσμος έχει ένα μέρος της εικόνας σου. Και δεν το λέω ματιδοξικά, mm-hmm. δηλαδή ότι είμαι κάτι ανώτερο, όχι. Πολύ ταπεινά το λέω. Και όταν έχω γίνει, ας πούμε, γνωστός με την ιδιότητα της εικόνας μου, που είναι πιο πολύ του ηθοποιού mm-hmm. και ειδικώς του κωμικού, αυτό υπονομεύει το μουσικό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πάρει σε σοβαρά πολλές φορές τη δουλειά μου. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, αναγκαίες, και μετά θα έχουμε πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε όλα.